στο Οκάλι της Κολομβίας. Θα βρεθεί η 17χρονη αθλήτρια από την Ιερά Πετρά Ελένη Γκέλη, η οποία θα λάβει μέρος στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου Παιδοκορασίδων. Η Ελένη Γκέλη θα ταξιδέψει σε 2 μέρες στην Κολομβία, όπου στο Οκάλι θα είναι η πρώτη φορά στην ιστορία των Παγκόσμιων Πρωταθλημάτων της ΙΑΦ, που η Ελλάδα θα έχει μεγαλύτερη αποστολή από την υπερδύναμη του αθλήματος Ρωσία. Οι ευχές μας συνοδεύουν τόσο την αθλήτρια όσο και την Εθνική Ελλάδος. Είμαι αρκετά έτοιμη. Πιστεύω θα κάνω μια καλή εμφάνιση με την Εθνική. Θέλω να πετύχω ένα νέο ρεκόρ και να μπω στον τελικό. Στόχος, τα μέτρα. Στόχος είναι να κάνω ένα ρεκόρ. Δεν θέλω να πω πολλά πριν δω και πέρα πώς θα είναι οι καταστάσεις, οι συνθήκες. Θέλω να κάνω ένα ρεκόρ. Είναι η πρώτη μου φορά που θα συμμετάσχω με την Εθνική. Θα προσπαθήσω να μην επηρεαστώ αρνητικά, να πάρω μόνο θετικά στοιχεία και να μου βγει σε ένα καλό αποτέλεσμα. Το ακόντιο προέκυψε μέσα από το έπταθλο. Πριν 1,5 μήνα αποφασίσαμε να ασχοληθούμε για να πιάσουμε το όριο για την Κολομβία. Το πετύχαμε. Θα είμαι ευχαριστημένη και τυχερή μόνο που θα βρεθώ στο στάδιο. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα προσπαθήσω για το καλύτερο. Θα προσπαθήσω να το χαρώ και να κάνω περήφανη και την προπονητριά μου και το σύλλογό μου. Ανακαλύψαμε μέσα από τα σύνθετα ότι η Ελένη έχει ένα παραπάνω ταλέντο στο ακόντιο. Σκεφτήκαμε ότι είναι προτιμότερο να κυνηγήσουμε το ακόντιο. Και ευτυχώς μας πήγε τελικά καλά. Πάμε με αισιοδοξία, θέλοντας να κάνουμε κάτι καλό, να πετύχει κάτι καλό για τον εαυτό της πρώτα απ' όλα. Εντάξει, στόχος μας είναι να μπούμε τελικό και από εκεί και πέρα ό,τι καλύτερο μπορεί να έρθει. Δεν είναι και εύκολο πράγμα, γιατί η ψυχολογία παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Μια συμμετοχή σε ένα παγκόσμιο δεν είναι τόσο εύκολο πράγμα. Μπαίνεις μέσα σε ένα στάδιο με τόσο πολύ κόσμο, με αθλητές και αθλήτριες υψηλού επίπεδου και πρέπει να φανείς δυνατός. Η Ελένη έχει καλά στοιχεία, είναι δυνατό παιδί, έχει αποδείξει ότι είναι παιδί των αγώνων, περισσότερο από ότι της προπόνησης, όχι ότι δεν δουλεύει, δουλεύει πάρα πολύ, αλλά τα καλά τα βγάζει στον αγώνα μέσα. Πιστεύω ότι θα τα πάει καλά. Θέλω να ευχαριστήσω τον άνθρωπο που με ξεκίνησε, γιατί για μένα παίζει μεγάλη σημασία στον άνθρωπο που με έφερε εδώ. Αγάπησα το στίβο χάρη στον Βασίλη τον Βουλτσίδη. Μετά πήγα με τη Χριστίνα, βελτιώθηκα και έφτασα σε αυτό το αποτέλεσμα, να είμαι στην Κολομβία. Θέλω ένα μήνυμα για τα νεότερα παιδιά που σε βλέπουν, που είναι εδώ στο στίβο, που έρχονται στο στίβο. Θα ήθελα λίγο έτσι το μήνυμα. Να αγαπήσουν εδώ τον αθλητισμό και όσα παιδιά θέλουν να ασχοληθούν με τον πρωταθλητισμό θα έχουν την ευκαιρία για πολλές ωραίες εμπειρίες. Εγώ πάντα λέω στα παιδιά να έρχονται στο στίβο, ανεξάρτητα από το αν θα κάνουν αθλητισμό ή πρωταθλητισμό. Ο πρωταθλητισμός είναι δύσκολο πράγμα. Και μόνο με το να ασχολούνται με κάποιο άθλημα είναι πάρα πολύ σημαντικό για την εξέλιξή τους, για την υγεία τους. Να ασχολούνται όλα τα παιδιά με αθλήματα. Ανέκαθεν η Ιερά Πέτρα είχε καλούς αθλητές. Ειδικά ο Στίβος έχει αναδείξει πολύ μεγάλα ταλέντα. Αυτό νομίζω ότι βοηθάει στο να έρθουν και καινούρια παιδιά. Για το Δήμο, ειδικά για την συγκεκριμένη περίπτωση με την Ελένη, πρέπει να τον ευχαριστήσω, γιατί μας έχει σταθεί δίπλα μας. Με το που μάθανε για τα αποτελέσματα της Ελένης, το πρώτο τους δώρο, ας το πούμε έτσι, ήταν τα παπούτσια με τα οποία θα συμμετάσχει η Ελένη στο παγκόσμιο πρωτάθλημα. Είχαμε κάποια παπούτσια τα οποία ήταν πιο παλιά, ήταν καλό το δώρο τους αυτό και θέλω να τους ευχαριστήσω πολύ.